έργο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λιμάντος του Δήμου Χαλκιδόνας. Ο σταθμός θα καλύπτει τις ανάγκες της Χαλκιδόνας και του Αδένδρου. Ένα έργο σημαντικό και αναπτυξιακό αλλά και περιβαλλοντολογικό. Ένα έργο που ξεκίνησε ως προμελέτη πολύ παλιά. Το εντάξαμε το 2015 αφού είχε απενταχθεί στο πρόγραμμα 10-14 στο ΕΣΠΑ. Το βάλαμε τελευταία στιγμή στις ουρές του ΕΣΠΑ 10-14 και μαζί με αυτό εντάξαμε και το έργο του Αδένδρου αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ που θα έχει το δίκτυο σε βάκουμ του Αδένδρου αλλά και τον αγώ σύνδεσης στον εδώ βιολογικό. Ήδη και τα δίκτυα της Χαλκιδόνας που θα παίρνει λίμματα αυτός ο βιολογικός από Χαλκιδόνα, από Άνδρο και μελλοντικά από Μικρό Μοναστήρι, Ελεούσα και Βαλτοχώρη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κώστας Γιουτίκας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου. Ένα πολύ σημαντικό έργο σήμερα αυτό που εγκαινιάζεται στο Δήμο Χαλκιδόνας. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης δύο μεγάλων οικισμών, της Χαλκιδόνας και του Αδένδρου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, μια σοβαρή υποδομή η οποία θα αλλάξει πραγματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και θα συμβάλλει φυσικά και θετικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτού του έργου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι όλα αυτά τα λίμματα τα οποία ήταν ανεπεξέργαστα και φέγανε ανεξέλεγκτα στον τελικό αποδέχτη, σήμερα θα επεξεργάζονται και θα φεύγουν καθαρά στον τελικό αποδέχτη που δεν είναι άλλο από το θερμαϊκό κόλπο. Ένα έργο, όπως θα το δούμε και στην πορεία, στην ξενάγηση που θα γίνει, είναι ένα στολίδι. Και έχουμε υποχρέωση να το προφυλάξουμε γιατί προσδίδει αξία. Προσθέτει αξία στην όλη περιοχή και στο Δήμο Χαλκιδόνας. Μετά την τελετή εγγενείων, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του σταθμού.